Καλημέρα σας. Τι κάνετε? Καλά. Έτοιμοι για τα γυρίσματα του ΜΑΤ? Είμαστε έτοιμοι. Πανέτοιμοι. Είναι μια μεγάλη διοργάνωση, πόσο μάλλον μετά από ένα GNTM δυνατό. Εμιλιάνο, στεναχωρήθηκες που έφτασε στην πηγή και δεν ήπιες νερό? Εντάξει, νομίζω είναι πολύ φυσιολογικό να γίνεται κάτι τέτοιο. Αλλά κατά τα άλλα το προσπερνάμε και συνεχίζουμε, παιδιά, όλα είναι έξω. Εμένα είναι ο νικητής Εμιλιάνο, τώρα παιδιά του τίτλου και το έβαθλο. It's okay, το πήρε ο Ηρακλής. Υπάρχει κάποια άλλη σχέση που δεν μάθαμε? Όσον αφορά στο GNTM, γενικά. Έχουν ακουστεί διάφορα. Κοιτάξτε να δείτε, λόγω καραντίνας και λόγω. Ναι, αλλά νομίζω και τα παιδιά το έχουν πει, δεν ισχύει. Υπάρχουν διάφορες φήμες και για τον Αγγελική, για τον Ηρακλή με την Παρασκευή. Παρασκευή. Α, καλά. Αυτό. Άντε καλέ, ούτε εγώ το ξέρω. Είναι πολύ αστείο. Ο Ηρακλή γενικά έχει τέτοιες συμπεριφορές, όποιος και να είναι. Οπότε το να νομίζουν ότι φλερτάρει με την Παρασκευή μου φαίνεται πολύ γελίο. Οπότε τέτοια δεν ισχύει. Τουλάχιστον έτσι πιστεύω. Μαρία, κάποιες ενόχλησαν τα σχόλια που ακούστηκαν λόγω της σχέσης που είχες για τον χωρισμό σου και όλα αυτά? Σίγουρα στην αρχή με επηρέασαν, αλλά. Δεν με απασχολούν πια, γιατί ξέρω τι συμβαίνει στη ζωή μου και είμαι και με τις αποφάσεις μου και από τη στιγμή που έχω τον Εμιλιάνο δίπλα μου είμαι μια χαρά. Όλα καλά, παιδιά. Μια με ποιους θα εμφανιστείτε? Λοιπόν, σήμερα η Μαρία Αγάπη έχει με 3 εραστές, εγώ έχω με 2. Εγώ δεν θα ήθελα να πω ακόμη. Το ποιος αξίζει πραγματικά να ασχοληθεί με τον χώρο αυτό το συγκεκριμένο ή όχι, θα φανεί έξω και από τις προτάσεις που έχει και το πώς θα ανταπεξέλθει εκείνος.